Καλησπέρα. Ονομάζομαι Γιώργος Αγγελόπουλος. Είμαι αυτοκινητιστής. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται πραγματικά πολύ ψυχραιμία για μας τους απλούς πολίτες που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας όλα αυτά που εσείς ψηφίζετε, να μπορέσουμε να αρθρώσουμε έναν ήρεμο και με ηρμό λόγο ακούγοντας αυτά που ακούμε εδώ. Θέλω να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι παρακολουθήσαμε μια ευγενή άμυλα πολιτικού θράσους τόσο από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης όσο και από τον εκπρόσωπο της μείζωνος αντιπολίτευσης. Είναι πραγματικά θράσος σκεπτόμενοι εμείς και ακούγοντας τι λέγανε πριν οι τωρινοί κυβερνώντες και τι κάνανε πριν οι τωρινοί αντιπολιτευόμενοι. Πραγματικά μένουμε άναυδοι. Θέλω να πω ότι ακούμε όμορφες λέξεις και από τους προηγούμενους και από τους τωρινούς. Ακούγαμε για mobility, ακούγαμε για φτωχοποίηση. Δυστυχώς εγώ δεν έχω όμορφες λέξεις να πω. Έχω να πω ότι στην ελληνική κοινωνία εξαπλώνεται η φτώχεια, η μιζέρια και ο θάνατος. Και αναφέρομαι στο σύστημα υγείας φυσικά. Ακούω τόσο τους κυβερνώντες όσο και τους αντιπολιτευόμενους να μιλάνε για χώρα, λες και είναι κάτι απρόσωπο, λες και είναι ένα οικόπεδο. Υπάρχει ένας λαός και αυτά που ψηφίζετε εχμαλωτίζουν στην κυριολεξία αυτό το λαό, όχι μόνο τώρα, αλλά και για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν έρχονται όμορφες σκέψεις σε εμάς το λαό. Οι λέξεις προδότες, οι λέξεις γερμανοτσολιάδες, όσο και αν χτυπάνε άσχημα, είναι πραγματικότητα. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν κάποιος επιλέγει το 1/3 του ελληνικού λαού να το ρίξει στον Κεάδα και αυτή τη στιγμή με αυτά που ψηφίζονται τώρα, το άλλο 1/3, δηλαδή τα 2/3 του ελληνικού λαού να φτωχοποιηθούν, με συγχωρείτε, για μένα είναι γερμανοτσολιάδες, δεν μπορώ να τους πω αλλιώς. Αυτά έχω να πω σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι η χώρα περνάει σε ένα στάδιο ακόμα χειρότερο. Περνάει σε ένα στάδιο που θα δει πολύ άσχημα πράγματα μπροστά της. Υπάρχει ο διχασμός, υπάρχει η εθνική έλλειψη εδαφών. Στο βάθος του τούνελ είναι άσχημα πράγματα για τη χώρα. Ο λαός μπορεί να τα ανατρέψει όλα αυτά. Ο λαός μπορεί να τα ανατρέψει, πιστεύω προσωπικά, με την μαζική ανυπακοή σε όλα αυτά. Να μην περάσει τίποτα στην πραγματικότητα από όλα αυτά, γιατί δεν είναι αυτός ο δρόμος που πρέπει να οραματίζεται ο λαός για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του.